Η ιστορία αυτή με τη Στόμη είχε ξεκινήσει τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δηλαδή χρηματοδότηση. Και ο σκοπό ήταν να γίνουν διάφορε μικρέ ομάδε υγειονομικών σε διάφορα μέρη του Δήμου κτλ. Το οποίο δεν έγινε βέβαια ποτέ γιατί δεν ξέρω αν υπήρχαν τα λεφτά ή αν κάπου στο διάμεσο χάθηκαν. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε όλοι μέσα στο κέντρο υγεία. Τώρα, στο ΕΓΑΛΟ έχει τρει στόμοι, που μάλλον δεν το ξέρετε. Είμαστε μέσα στο κέντρο υγεία, κάπω κράτη, κράτη, κράτη κάπω έτσι. Ε, και έχει πέντε γιατρούς. Λοιπόν, το κέντρο υγείας τώρα. Το κέντρο υγείας έχει 19, γιατρού. γιατρούς. Επί είχε γύρω σε 90 κάτι, οι οποίοι κάλυπταν ένα μόνο ταμείο, το ΙΚΑ. Τώρα είναι οι 19 αυτοί, οι οποίοι καλύπτουν όλους τους εργαζομένους. Από τους 19, οι 7 είναι επικουρικοί, των οποίων η σύμβαση λήγει τώρα στο τέλος του έτους. Οι 12 μόνιμοι, βάσει τη της ηλικίας τους, συνταξιοδοτούνται περίπου μέσα σε 5-6 χρόνια. Οι 10 από αυτού. Και μένουν 2. Όπω καταλαβαίνετε, αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσει των επικουρικών και τα λοιπά, το κέντρο υγεία κλείνει. Λοιπόν, τι γίνεται γενικά όσο αφορά την πρωτοβάθμια. Ε, από το 2009 και μετά ε, έχουν μειωθεί οι κτηριακέ εγκαταστάσει περίπου ένα 40% και οι εργαζόμενοι ένα 50%. Άμα δείτε και στο κέντρο υγεία, άμα κάνετε τα νούμερα αυτά που σα είπα, είμαστε 12, είναι 12 μόνιμοι και 12 επικουρικοί. Ε, δηλαδή συμβασιούχοι. Λοιπόν, τα νοσοκομεία τώρα. Βλέπετε τι γίνεται. Υποστελε, υποστελεχωμένα, εφημερίε τραγικέ, ράτζα παντού. Να έχετε υπόψη σα ότι παραμένουν σε λειτουργία λόγω τη αυτοθυσία του προσωπικού. Ε, και, δεν, και, αυτά που ακούτε στη τηλεόραση όταν ε, όντως αγανακτισμένοι το λένε, δεν είναι λόγια του αέρα, έτσι συμβαίνει. Από ό,τι ακούτε και βλέπετε, πολλοί παρετούνται, γιατί δεν αντέχουν. Όχι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτέ, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι τραγικές. Κάποιοι, όπως ακούσατε πρόσφατα και όλα, στη Βορειά μια συνάδελφος είπα εγκεφαλικό, μια ανεσιολόγος, μετά από 30, με, μετά από 30 ώρες εφημερίας. Το θέμα είναι ότι από ήρωε τη Λευκής λευκή ξαφνικά, και βάλετε για να το διαβάσω γιατί έτσι το είπε ο Υπουργό, είμαστε λέει κάφροι και ανθρωπάκια που δεν έχουν δουλειά να κάνουν και διαμαρτύρονται αδίκω. Σήμερα είπε σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τα χειρουργεία στο, στα δύο παιδών ότι οι γιατροί είναι δημόσιοι πάλι. Λάθο. Οι γιατροί είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι ιδιώτε, είναι δημόσια λειτουργία και αυτό δεν αλλάζει. Και ότι δεν κάνουν την ιατρική από χόμπι. Την ιατρική από χόμπι την κάνουν. Γιατί η δουλειά δεν πληρώνεται. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και χρονικά. Διαφημίζουν διάφορες ενεργειακές, πώς το λένε, αναβαθμίσεις στα διάφορα κέντρα. Ανακαινίζουν τεπ, METH, MAF μαπ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, κόβουν κορδελάκια, μαζεύονται, χειροκροτάει ένα στον άλλον και χαίρονται. Λε και τα ντουβάρια είναι αυτά τα οποία περιθάπουν του ασθενεί. Εκεί έχουμε καταντήσει. Εν κατακλείδη, το εσύ δεν έγινε ποτέ εμεί. Και ο Δέβη χρειάστηκε να γίνουν αυτοί. Αυτοί οι οποίοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι, οι πολυεθνικέ και τα λόμπι. Υπάρχει όμω και μια άλλη Ελλάδα. Υπάρχουν αυτοί που κατεβαίνουν στο δρόμο. Είδατε με τις κινητοποιήσεις τι γινότανε, Οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα που αντιστέκεται, την Ελλάδα που επιμένει και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Ευχαριστώ.